Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον αποψινό μας καλεσμένο με το πιο δυνατό χειροκρότημα που θα έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί καλεσμένος μας είναι σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη. Καλώς όρισες, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Παλιά γκρεμίζαν τα τείχη. Σήμερα πήγαμε να γκρεμίσουμε το σκηνικό. Το παραδείο μας έφυγε. Μπορεί να μην το δείχνω, αλλά είμαι και εγώ λίγο έτσι συγκινημένος. Λοιπόν, θα παίξει λοιπόν η γλυκιά μας Νίκη. Για την πολύτεκνη οικογένεια της κυρίας Αγγελικής Κασαπίδου που έχει 6 παιδιά και μένει στο σχιστό Κορυδαλλού. Είναι καλύτερα να παίξουμε. Πρώτα είναι να πούμε μερικά πράγματα για να ξεπεράσουμε το... Να πούμε μερικά πράγματα λοιπόν πρώτα. Να πούμε για σένα τι κάνεις τώρα. Τι κάνω τώρα. Ναι, πώς τα βλέπεις. Στη στιγμή. Ναι, όχι, όχι. Πώς τα βλέπεις με τον αθλητισμό, πώς τα πάμε. Νομίζω πάμε πολύ καλά, έτσι. Τώρα πάμε καλά, πριν δεν πηγαίναμε καλά όμως. Δεν πηγαίναμε καλά. Όχι. Μετά την Ολυμπιάδα υπήρχε μια κρίση, μια σωματική κούραση, ψυχολογική, υπερκόπωση. Τώρα όμως έχω ξεκινήσει η προπόνηση για το Αθήνα 97, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει τον Αύγουστο, το ανοιχτό πιάσι, το μεγάλο μεγάλο. Και ο κόσμος αν τα ακούει. Θα είναι όλοι εκεί, θα είναι όλοι εκεί. Να μην ξεχνάμε ότι πολύ πιθανό αυτό να είναι και... Μπορεί να είναι και η μεγάλη μας πρόβα, έτσι δεν είναι? Είναι μια πρόβα για το πριν το 2004, πριν γίνει, αποφασίσουν τελικά ποια θα είναι η χώρα που θα αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Και πρέπει να τα πάμε καλά και χρειάζεται να έρθει πολλής κόσμος για συμπαράσταση για τους Έλληνες αυτές. Εσύ πιστεύεις ότι... Ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να πάρουμε τους Ολυμπιακούς το 2004. Ή θα γίνει πάλι κάτι από αυτά που γίνει συνήθως. Ξέρω εγώ, θα πάει στην Νότια Αφρική για το Απαρχάιντ, ξέρω εγώ, ή ότι θα... η Σουηδή, ξέρω. Πώς το βλέπεις? Να σας πω, η κυρία Δασκαλοπούλου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πιστεύω ότι έτσι όπως πάμε, έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε την Ολυμπιάδα. Να πάρουμε λοιπόν την Ολυμπιάδα του 2004. Και πιστεύω ότι αν πραγματικά καταφέρουμε και πάρουμε από την Ολυμπιάδα θα φτιαχτούν πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Θα υπάρχει τέτοια μεγάλη προβολή για την Ελλάδα, η οποία δεν χρειάζεται... Δεν μετριέται ούτε με οικονομικά μεγέθη, τίποτα. Θα φτιαχτούν οι δρόμοι, θα φτιαχτούν τα γήπεδα, θα φτιαχτούν αεροδρόμια. Πιστεύω ότι θα αποχωρήσουμε μπροστά κατά πολλά χρόνια και γενικώ σαν λαός θα αποχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Μια μεγάλη ευχή λοιπόν για την Νίκη και από όλους εμάς να πάρουμε την Ολυμπιάδα του 2004. Με ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και πάμε να παίξουμε. Είναι το παιχνίδι της μνήμης. Έχουμε 7 μεγάλες προσωπικότητες, σκεπασμένες με 7 κουτάκια. Θα γίνει αποκάλυψη, μετά εσύ πρέπει να θυμηθείς ποιος είναι, σε ποια θέση. Εάν δώσεις από 1 έως 3 σωστές απαντήσεις, κερδίζεις αυτό που υπάρχει στο κουρτίνα 1. Αν δώσεις από 4 μέχρι 6 σωστές απαντήσεις, αυτό που υπάρχει στο κουρτίνα 1 και αυτό που υπάρχει στο κουτί α. Εάν απαντήσεις και σε 7 ερωτήσεις σωστά, κερδίζεις αυτό που είναι στο κουρτίνα 1, στο κουτί α και στο κουτί β. Για την πολύτεκνη οικογένεια της Αγγελικής Κασαπίδου, 6 παιδιά μένουν στο σχιστό Κορυδαλλού. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να γίνει η αποκάλυψη. Ο Πύρος Δήμας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης. Ο Βαλέριος Λεωνίδης. Η Νίκη Ξάνθη.
Ο Λεωνίδας Κόκας. Ο Λάμπρος Παπακώστας. Και ο Κάχη Καχασβίλη. Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε όπως θέλουμε. Χαλαρά. Λοιπόν, στο 7 είναι ο Καχιασβίλη. Μάλιστα. Ναι. Στο 6 είναι ο Λάμπρος Παπακώστας. Ναι. Το 1 ξέρω εγώ σίγουρα. Στο 1 είναι ο Δήμας. Ο Δήμας, βέβαια, ο οποίος Δήμας. Είναι ο Κακλαμανάκης. Βέβαια είναι ο Κακλαμανάκης. Στο 3 πρέπει να είναι ο Λεωνίδης. Ναι, συνομίζω και εγώ. Είναι ο Λεωνίδης. Στο 4 είναι η Ξάνθο. Ναι! Και στο 5 πρέπει να είναι ο Λεωνίδας Κόκας. Δεν υπήρχε περίπτωση να τους ξεχάσω, γιατί είναι όλοι φίλοι μου και με τους πιο πολλούς κάνω παρέα. Επομένως, για μένα ήταν πολύ εύκολο. Λοιπόν, ήταν και πολύ τυχερή η κυρία λοιπόν, Αγγελική. Να δούμε τώρα τι κέρδισε η πολύ δεκνευτή οικογένεια. Κέρδισε αυτό που είναι στην κουρτίνα 1. Να ανοίξει κουρτίνα 1. Έναν καταπληκτή σάνιο για να διατηρήσετε ατόφιες τις γεύσεις και τις βιταμίνες που χρειάζεστε. Ένα δώρο αξίας 100.000 δραχμών. Αυτό που είναι στο κουτί Α. Ένα βίντεο σάνιο για μοναδικές οπτικές εμπειρίες. Μόνος ή με παρέα, απολαύστε την τέλεια εικόνα όπως εσείς θέλετε. Ένα δώρο αξίας 140.000 δραχμών. Και αυτό που είναι στο κουτί Βίτα. Κανείς το Βίτα. Ένα ψυγείο Gibson από τη Σάνιο. Ένα ψυγείο δίπορτο μεγάλης χωρητικότητας No Frost με καταπληκτικό design. Ένα δώρο αξίας 325.000 δραχμών. Δώρα συνολικής αξίας 565.000 δραχμών. 565.000 δραχμές. Κέρδισε η Νίκη Μπακογιάννη που έπεσε για λογαριασμό της Αγγελικής Καχαπίδου από το Σπιστό Κορυδαλού. Με εξπεράκια. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Νίκη όλοι μαζί, άλλη μια φορά. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Και θα ζητήσουμε από τη Χριστίνα να πει το τηλέφωνο στο κοινό μας, που μπορούν όλοι να πάρουν τηλέφωνο, να έρθουν εδώ να παίξουν, πάρτε όλα. Βεβαίως. Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε από κοντά και να ζήσετε αυτή την καυτή ατμόσφαιρα των...